ταμείο που γίνεται μέσα από το Ταμείο των Μηχανικών, το ΚΜΕΔΕ. Και φυσικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε μαζί μας εδώ τον αγαπητό τον πρόεδρο του ΚΜΕΔΕ, τον κύριο Κωνσταντίνο Μακέδο, έναν άνθρωπο δικό μας, έναν άνθρωπο επιμελητηριακό, που χρόνια έχει δείξει με όλες αυτές τις ενασχολήσεις του και με το επιμελητήριο, αλλά και από όλους τους φορείς που έχει υπηρετήσει, πόσο πολύ σημαντικό έργο έχει επιτελέσει. Και τον ευχαριστούμε που τον έχουμε συγχωρήσει την θέση μου από την παρουσία του Στάθη του Κωνσταντινίδη, του φίλου του Στάθη του Κωνσταντινίδη, του Υπουργού Εσωτερικών, που μας είπα και με τη συνδιοργάνωση αλλά και με τη συμμετοχή του ίδιου στην εκδήλωση. Είναι ένα δίκτυο φορείς και τους τοπικούς αλλά και τους κεντρικούς και νομίζω ότι αυτή είναι η αρχή μιας πολύτιμης συνεργασίας για όλο το επόμενο διάστημα με όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα που τρέχουν για την περιοχή μας και φυσικά θέλουμε να τα φίλο Γιάννη Γιάτσιο που πάντα τιμάμε την παρουσία του τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Νομίζω ότι ο κόσμος των Βρεμπενών έκανε την καλύτερη επιλογή και θεωρώ ότι και με τον ίδιο έχουμε αναπτύξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια ασθενή συνεργασία και σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά και σε θεσμικό και νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Να ευχαριστήσω πολύ τους εκπροσώπους και των υπόλοιπων φορέων, την αγαπητή φίλη Τσιοβάνο αλλά και πρόεδρο της ΠΕΣΕΔΕ, όπως επίσης και τους εκπροσώπους του Οικονομικού Επιμελητηρίου και τον πρόεδρο, τον Βαγγέλη Τουλιάκο, για την παρουσία τους. Είναι, νομίζω, έτσι μια αρχή εκδηλώσεων που θα γίνουν το επόμενο διάστημα και δείχνουν πόσο σημαντικό ρόλο πρέπει να παίξουν. Συμπαντήστε και συνοπτικός και σύντομος. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους. Τον πρόεδρο του ΚΜΕΔΕ, τον κύριο Μακέδο και τον κύριο Αγκυρόπουλο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Microfinance Solutions. Τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, σε μια εκδήλωση παρουσίαση αυτού του εργαλείου στην Θεσσαλονίκη, ήταν η δεύτερη σε όλη την Ελλάδα μετά την πρώτη που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Είχα πει τότε από βήματος ότι αυτό το πολύ σημαντικό εργαλείο πρέπει να επικοινωνηθεί με τους ανθρώπους, τους δικαιούχους πρωτίστως, αλλά και όλη την κοινωνία. Και γι' αυτό θα ήταν σκόπιμη μια αντίστοιχη παρουσίαση σε όλες τις πόλεις και της Βορείου Ελλάδος, όπου είναι και περιοχή ευθύνης του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Είχα ζητήσει μάλιστα από τον κύριο Πρόεδρο η πρώτη να γίνει στο νομό Κοζάνης, δεδομένου πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών και Εργολεπτών Δημοσίων Έργων και αντιπρόεδρος της Παγκρίτας Τράπεζας. Είναι πολύ σημαντικό για μας την αρχή αυτής της νέας χρονιάς, που ξεκινάμε πολλές προσδοκίες και πολλές προκλήσεις, να ερχόμαστε εδώ στην Κοζάνη, στην περιφέρεια της Μακεδονίας, η οποία βιώνει τις συνέπειες αλλά και τις προκλήσεις της μετά λιγνητικής εποχής. Παρουσιάζουμε τα νέα μας εργαλεία, τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΚΜΕΔΕ, τόσο σε επίπεδο εκδοσίας όσο και σε επίπεδο δανειοδότησης, με εύκολο, γρήγορο ψηφιακό τρόπο, χωρίς φυσική παρουσία, μόνο μέσα σε 24 ώρες μπορεί κανείς να πάρει κεφάλαια κίνηση με 25.000, χωρίς να έχει κάποια άλλη προϋπόθεση πέρα από το να είναι μέλος του ΚΜΕΔΕ. Στην διάρκεια της εκδήλωσης θα βγει online το δάνειο, θα δείτε ότι συμβαίνει μέσα σε 30 λεπτά αυτή η διαδικασία, μέσα από τεχνολογίες σύγχρονες και ψηφιακές, απλώς ψηφιακές. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο κτίριό μας, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, μια πολύ σημαντική εκδήλωση που αφορά τις μικροχρηματοδοτήσεις, ειδικά αυτές που προέρχονται μέσα από το Ταμείο των Μηχανικών και των Εργολεπτών Δημοσίων Έργων. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση που νομίζω ότι δείχνει και τον καινοτόμο χαρακτήρα γενικά που έχουν οι συνάδελφοι μηχανικοί, αλλά και όλα τα εργαλεία και τα ταμεία που αφορούν αυτούς. Νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που η ψηφιακή καινοτομία είναι στο επίκεντρο και το δείχνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΜΕΔΕ, αλλά και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο που έστησαν ένα τέτοιο εργαλείο πρωτοπόρο και καινοτόμο για την χώρα μας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάζετε εδώ πέρα στα μέλη του επιμελητηρίου μας για πρώτη φορά και φυσικά ευελπιστούμε να τύχει της ανταπόκρισής τους και της ενεργής συμμετοχής τους σήμερα στην εκδήλωση. Το 2023 ήταν μια πολύ θετική χρονιά για τη χώρα. Καταγράψαμε ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικούς. Υπήρξε προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό. Ενισχύθηκε η επιχειρηματικότητα. Μειώθηκε η ανεργία. Το ζήτημα είναι αυτή η ανάπτυξη να αποδειχθεί διατηρήσιμη και ανθεκτική.
Και για το σκοπό αυτό και προκειμένου όλοι οι φορείς, όλες οι οντότητες οικονομικές, κυρίως οι μικρομεσαίοι, να μπορούν να συμμετέχουν, να παίρνουν μέρος με αυτής της ανάπτυξης, η κυβέρνηση θεσμοθέτησε ήδη από το 2020 εργαλεία χρηματοδοτικά προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα ακόμα και στους μικρομεσαίους να βρουν πόρους για να συμμετέχουν στην οικονομική δραστηριότητα, να αναπτύξουν δηλαδή επενδυτικές πρωτοβουλίες και έτσι να συμμετέχουν στο οικονομικό γύρνεσθε. Αυτό ακριβώς έκανε το ΤΜΕΔΕ, το οποίο πρώτο από όλους τους φορείς των μικροπιστώσεων πήρε την άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος στη σχετική έγκριση και έχει εισαγάγει αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο με πολύ μεγάλη ευκολία και εκτός διαδικασιών τραπεζικών, συστημικών κτλ. Μπορεί και χρηματοδοτεί τους ανθρώπους του τεχνικού κόσμου, του κλάδου δηλαδή των κατασκευών, με ένα ποσό μέχρι τις 25.000 ευρώ, με πολύ ευνοϊκούς όρους, προκειμένου να μπορέσουν και να συμμετέχουν ακριβώς στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται. Ο τεχνικός κλάδος είναι από τους πολλά υποσχόμενους και στην χώρα και στην περιοχή μας και γι' αυτό είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Το εργαλείο αυτό απαντάει στον αποκλεισμό, απαντάει στην πρόκληση της συμμετοχής και της διάχυσης αυτών των εργαλείων σε όλη την κοινωνία. Μέλημά μας βεβαίως είναι, και εκεί αναλύθηκε και η πρωτοβουλία και από το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης, αυτή η ενημέρωση να διαχειριστεί σε όλο τον κόσμο. Και ζήτησα από τον κύριο Μακέτο, τον πρόεδρο του ΜΕΔΕ, να πάμε σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, ξεκινώντας από τη Δυτική Μακεδονία και τον Ομό Κοζάνης, και να ενημερώσουμε τα μέλη του ΤΕΕ ακριβώς για αυτή τη δυνατότητα. Αυτό θα γίνει και σήμερα εδώ πέρα και ευελπιστώ, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν στο κοντινό μέλλον και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ήδη ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Παπαθανάσης, ανακοίνωσε μια πολύ γενναία χρηματοδότηση που με την μόβλευση θα φτάσει στα 2,1 δισεκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι προοπτικές είναι θετικές, είναι ευίωνες και πρέπει ακριβώς να εργαστούμε σε αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάπτυξης για τη χώρα μας.